Ανάπαυσον εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως. Έθανα πέτρα οδύνη λύπη στον αγμό σου. Παρά μάρτυμα, παρά αυτό πραχθέτω. Λόγω, έργο, η βία μια σηκώσου. Ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Thank you.
την απελευθέρωση της πόλης των Γρεβενών. Γιορτάζει η πόλη, γιορτάζει ο Δήμος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Κρήτες, την αντιπροσωπεία των Κρητών που τίμησε σήμερα αυτή την εκδήλωση της απελευθέρωσης στη μνήμη των προγόνων τους που βοήθησαν τα μέγιστα για την απελευθέρωση της πόλης. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους μαθητές που παρέλασαν και αξίζουν την αυριανή εκδρομή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Σήμερα με συγκίνηση και περηφάνεια γιορτάζουμε την επέτειο της απελευθέρωσης των Γρεβενών από τους Τούρκους. Όλοι μαζί, μαθητιώσα νεολαία, οι πολίτες και οι αρχές, τιμήσαμε αυτούς τους ανθρώπους που πριν 99 χρόνια δώσανε τη μάχη προτάσσοντας το εθνικό τους χρέος και τον πατριωτισμό τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Σήμερα η πατρίδα μας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκληρού παγκόσμιου οικονομικού πολέμου με πρωτόγνωρες διαστάσεις και ανεξέλεκτη πορεία. Έχουμε όλοι χρέος, παραμερίζοντας το οποιοδήποτε συντεχνιακό και προσωπικό συμφέρον, να παραταχθούμε προτάσσοντας μόνο το εθνικό συμφέρον, ούτως ώστε να βγούμε νικητές μέσα από αυτή τη σκληρή μάχη που δίνεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Κατανοώ ότι οι πιέσεις και οι δυσκολίες της κοινωνίας είναι πάρα πολύ μεγάλες, ιδιαίτερα εμείς το γνωρίζουμε ως πολιτικοί και το βιώνουμε, αλλά καλό όλους να έχουμε υπομονή και πιστεύω ότι σύντομα θα βρεθεί λύση μόνιμη και ριζική για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ημέρα τιμής, ημέρας μνήμης για αυτούς όλους που αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους μαθητές και τις μαθήτρες που μετήχαν σε αυτή την παρέλαση. Πράγματι, μείναμε όλοι ενθουσιασμένοι. Σε αυτή τη συγκυρία που περνάει η χώρα μας, θα πρέπει να παραδειγματιστούμε όλοι μας από τους προγόνους μας και να συνεχίσουμε να πολεμάμε και να αγωνιζόμαστε για το καλύτερο του τόπου. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Η απόδοση τιμής στη μνήμη αυτών που αγωνίστηκαν για να αναπνέουμε τον αέρα της ελευθερίας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Και η παρακαταθήκη του μεγάλου αγώνα σήμερα, αυτή την πολύ δύσκολο περίοδο για την πατρίδα μας, είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Οφείλουμε όλοι με όρους ενότητας να αγωνιστούμε, όχι σκεφτόμενοι τι δίνουν οι άλλοι σε εμάς ή τι δίνει το κράτος το οποίο εμείς τους συνεποτελούμε σε εμάς, αλλά το τι κάνουμε εμείς για την πατρίδα μας, πόσο είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ένα κομμάτι από τον αγώνα μας, ώστε μέσα από μια ενωτική προσπάθεια να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Πάντα σκεφτόμενοι τα παιδιά μας, τα οποία έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον. Και τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα είναι εξαιρετικά αρνητικά. Οι διαδικασίες οι οποίες οδηγούν σε αποσάθρωση της κοινωνίας μας είναι φοβερά έντονες. Οφείλουμε να αντιπαλέψουμε, να αντιταχθούμε και να δώσουμε θετική, ελπιδοφόρα επίλυση και σχεδιασμό και προοπτική για το μέλλον μας και κυρίως για την νεολαία μας. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά μας που σήμερα παρήλασαν με περηφάνεια. Είναι το καλύτερο κομμάτι μας, είναι αυτό στο οποίο ελπίζουμε, το κομμάτι της κοινωνίας μας. Είναι αυτοί για τους οποίους έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθεροι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.